να δούμε λοιπόν τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες και αυτός ο κύκλος επαφών που έχει η ίδια Υπουργός Εργασίας, η κυρία Μιλιανίδου. Καλωσορίζω και καλημερίζω εδώ στο στούντιο τον κύριο Αντωνίου και τον κύριο Μάτσα. Γεια σας κύριε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα σε όλους μας. Λοιπόν, κύριε Αντωνίου, θα έχουμε καλό μήνα? Θα έχουμε. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά? Θα έχουμε. Φτάνει να μην είναι υπέρμετρες οι προσδοκίες. Δηλαδή, για πείτε μου, τι να περιμένει ο κόσμος και τι να μην περιμένει ο κόσμος, δεδομένων και των χρημάτων που υπάρχουν στα κρατικά ταμεία, αλλά από την άλλη και από την πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, από το γεγονός δηλαδή, να αποδεχτούμε την οικουμενική διαπίστωση, είναι ότι για να περνά καλά ένας τόπος θα πρέπει να υπάρχει εύρος των επιχειρήν, κερδοφόρων επιχειρήν, μια υγιής οικονομία η οποία να δουλεύει, να μπορεί να παράγει πλούτον και αυτός ο πλούτον να διανέμεται με τους τρόπους που διανέμουν οι πολιτισμένες χώρες τον πλούτον αμέσως στους κατοίκους τους. Μέσα από τους μισθούς, μέσα από την κοινωνική πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε, εδώ και 5 μήνες τουλάχιστον, δεν είναι εύρωστη οικονομία, δεν είναι μια υγιής κατάσταση. Ξεκινούμε από τα πολύ βασικά. Έχουμε μια οικονομία σε αδράνεια ή εντονότατη υπολειτουργία. Βλέπουμε το παράδοξο να έρχεται κυρίως τα δημόσια οικονομικά από τη μια και ο χρηματοπιστωτικός τομέας από την άλλη να αντιστρέφουν τους όρους και να στηρίζουν την πραγματική οικονομία. Όταν, να θυμίσω όσους ήταν ενήλικοι το 2013 και ζούσαμε από κοντά τα γεγονότα, έγινε ακριβώς το αντίστροφο. Η πραγματική οικονομία, οι παραγωγικοί φορείς, οι παραγωγικές δυνάμεις στήριξαν τα δημόσια οικονομικά τα οποία κατέρευσαν και το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος υπέφερε για τους γνωστούς λόγους να μην τους αναλύσουμε. Σε αυτές τις συνθήκες, όποιος περιμένει ότι τα πράγματα θα είναι όπως ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, τότε δεν ζει όχι στην ίδια χώρα, διότι τα συμβαίνοντα δεν αφορούν μόνο την Κύπρο, δεν ζει στον ίδιο πλανήτη. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια, εντιμότητα, αλλά και απόλυτη αίσθηση ευθύνης, είναι ότι μπορούμε να περάσουμε το επόμενο διάστημα σχετικά ανώδυνα. Το σχετικά μπορούμε να επιμερίσουμε το κόστος αυτής της περιπέτειας, αυτής της καταιγίδας, με τρόπο που να μην δημιουργήσουμε μη αναστρέψιμα δεδομένα. Το μόνο μη αναστρέψιμο δεδομένο που ισοδυναμεί τηρουμένων όλων των αναλογιών με το τέλος ενός βιολογικού θανάτου, ενός ανθρώπου, είναι η χρεοκοπία μιας επιχείρησης, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, και η διάρρηξη σχέσεων εργασίας. Εάν έχουμε απολύσεις ή αποχωρήσεις εργαζομένων, διότι πάνε σε μια επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να τους απολύσει, αλλά δεν μπορεί ούτε να τους απασχολήσει, ούτε να τους πληρώσει, διότι δεν έχει εισοδήματα. Αυτόν το συμβάν είναι μία αναστρέψιμο. Ισοδυναμία, επαναλαμβάνω, τηρουμένων των αναλογιών με το βιολογικό θάνατο ενός φυσικού προσώπου. Καταραίει μια επιχείρηση, καταραίουν οι θέσεις εργασίας ή στην πορεία για να επιβιώσει η επιχείρηση αποδεσμεύει προσωπικό. Αυτό μπορούμε στο μέγιστο βαθμό να το αποτρέψουμε. Θα μου πείτε πώς. Επιμερίζοντας το κόστος. Θα μου πείτε πώς και ποιοι τρόποι είναι αυτοί που είναι υπάρχουν. Είναι τρία τα συμβαλλόμενα μέρη. Είναι ο εργοδότης, είναι ο εργαζόμενος και σε αυτήν την περίπτωση, επαναλαμβάνω δυστυχώς, είναι και η πολιτεία. Μάλιστα. Εμείς δεν θέλουμε κρατικούς παρεμβατισμούς, το είναι γνωστό αυτό, να μην τα επαναλάβουμε. Παρ' όλα αυτά, υπό τις συνθήκες, το κράτος έχει ρόλο να διαδραματίσει. Κύριε Μάτσα, πολλοί λένε και πολλές φωνές ακούγονται ότι το επόμενο διάστημα και μετά το τέλος του Οκτώβρη θα υπάρξουν και απολύσεις, θα υπάρξουν και μισθοί κατακριουργημένοι ή τέλος πάντων πολλοί εργοδότες ενδεχομένως να κόψουν ώρες και αυτό να σημαίνει και μια μικρή, αν θέλετε, μείωση μισθών ή μεγάλη μείωση μισθών. Τι ζητάτε, τι περιμένετε? Κυρία Αγαπητού, δεν θα ήθελα ούτε να τραγικοποιήσω, ούτε να ωραιοποιήσω την κατάσταση. Ζούμε μία περίοδο όπου προκύπτουν εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν αρνητικά στην ομαλή πορεία της οικονομίας, όπως την βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα πριν την εδραίωση της πανδημίας. Την ίδια στιγμή όμως, διαφαίνεται ότι η κατάσταση μπορεί να είναι διαχειρίσιμη υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε ένα σοβαρό δεύτερο κύμα του υγειονομικού προβλήματος. Για μας
τα δεδομένα είναι πιο ξεκάθαρα. Θεωρούμε ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας έχει επανέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα πρέπει να στοχεύσουμε στην εδραίωση της απασχόλησης και στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν βασική συνιστόσα της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Και την ίδια στιγμή θα πρέπει να δούμε τους τομείς οι οποίοι εκ των πραγμάτων ως απότοκο της πανδημίας δεν έχουν ακόμη μπορέσει να επανέλθουν, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να τους στηρίξουμε σε αυτό το μεσοδιάστημα, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να μπούμε στην κανονικότητα και να αποφύγουμε την κρατική παρέμβαση, η οποία δεν είναι στοιχείο το οποίο υποβοηθεί την οικονομική ανάπτυξη σε ένα κράτος με τα δικά μας χαρακτηριστικά. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε την εικόνα ότι ψάχνουμε να βρούμε άλοθη για να τεκμηριώσουμε τις παρεμβάσεις οι οποίες σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά προσπαθούμε να πετύχουμε, όχι εμείς, σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση στα ωφελήματα και στη μείωση των ωφελημάτων των εργαζομένων. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Εργασίας. Εκεί διαφάνηκε ότι είναι κοινή συναντήληψη ότι τα πράγματα μπορούν να είναι διαχειρίσιμα και ο στόχος των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της δημιουργία συνθήκων οι οποίες θα παραπέμπουν και θα εδραιώνουν αυτή την προοπτική. Δηλαδή, πιο κατανοητά. Είναι προϋπόθεση για να το πετύχουμε αυτό, να στηρίξουμε την απασχόληση και να αποτρέψουμε μονομερείς και αυθαίρετες παρεμβάσεις στα ωφελήματα των εργαζομένων. Μπορούμε να το πετύχουμε. Εδώ νομίζω ότι είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως για τον καύσωνα, ο οποίος δεν είναι τόσο εύκολα διαχειρίσιμος, αν και έχουμε και εμείς ρόλο να διαδραματίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά όμως και την προσπάθεια δημιουργίας συνθήκων ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων μπορεί να είναι κομβικός, όπως κομβικός ήταν ο ρόλος μας στον τρόπο διαχείρισης και τις προηγούμενες κρίσεις, και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους μπορέσαμε να εξέλθουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση τουλάχιστον με άλλα κράτη-μέλη. Οπότε κρατάμε ως θετικό στοιχείο την προοπτική που δημιουργείται. Θεωρούμε ότι η διαδικασία ανάκαμψης μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι λιγότερο επώδυνη ή περισσότερο ανώδυνη. Και το σημείο επαναφοράς θεωρούμε ότι υπό προϋποθέσεις δεν είναι πολύ μακριά από το σήμερα. Εντός του 2021 αναμένεται ότι μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες ανάκαψης και πρέπει, επιτρέψτε μου, κλείνω με αυτό, ολοκληρώνω την σκέψη. Όχι, έχω απορίες. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Στην διάθεσή σας. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε στην εξίσωση που όλοι προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή το τι έχει προηγηθεί. Το γεγονός ότι έχει δοθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος ως στήριξη, ποσό στήριξης προς την επιχειρηματικότητα, ήταν αυτός ένας από τους στόχους που είχαμε θέσει από κοινού, συνδικαλιστικές, εργοδοτικές οργανώσεις και το ίδιο το κράτος. Και την ίδια στιγμή, μέσα από την στήριξη των εργαζομένων, παραχωρώντας ένα σημαντικό ποσοστό κάλυψης των μισθών, οι επιχειρήσεις στηρίχθηκαν. Αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2020 έχουν καταγραφεί, τουλάχιστον αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, σημαντικές αυξήσεις στον κύκλο εργασιών των πλείστων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στέλνει ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα. Οι επιχειρήσεις, οι πλείστες επιχειρήσεις, οι πλείστοι τομείς της οικονομίας έχουν αυτή τη στιγμή, παρά τα προβλήματα που περνούν, τη δυνατότητα να στηρίξουν την απασχόληση και την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους για τους επόμενους μερικούς μήνες, συνυπολογίζοντας την ίδια στιγμή το συσσωρευμένο κέρδος που υπάρχει σε ένα μεγάλο φάσμα
επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα προηγούμενα χρόνια. Τι γίνεται σε αυτές λοιπόν τις επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτό το κέρδος, τι γίνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις που μετά το πρώτο τρίμηνο, που μπορεί να ήταν μεγάλος ο κύκλος εργασιών τους, ήρθε ο Μάρτης, ο Απρίλης, ο Μάης, ο Ιούνις, ο Ιούλης και τους έκοψε τα πόδια, για να τα λέμε έτσι κατανόητα, να καταλαβαίνουν όλο ο κόσμος. Να βάλω και τον Αύγουστο μέσα και δεν ξέρουμε και πώς θα είναι ο Σεπτέμβρης και αυτός μουδιασμένος θα είναι. Ευελπιστούμε βεβαίως να αλλάξουν τα πράγματα. Τι γίνεται με τους μήνες που ακολούθησαν λοιπόν του πρώτου τριμήνου που είπατε κι εσείς και με τις επιχειρήσεις, όχι μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από ό,τι μου λέτε και οι δύο στην πρώτη σας τοποθέτηση, αντιλαμβάνομαι ότι όλα είναι εντάξει και όλα ότι είναι διαχειρίσιμα. Αυτό να το κρατήσω, κύριε Αντωνίου, αυτό κατάλαβα ότι μου είπατε, ότι όλα είναι διαχειρίσιμα. Εντάξει, δεν μπορώ να μεταφράσω τον εαυτό μου σε αυτές τις συνθήκες, mm-hmm. οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαισθητές. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Α, είναι πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Όποιος συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, όποιος είναι κοντά στο επιχειρήν, διαπιστώνει καθημερινά την απόγνωση εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων, για γουστή υπερβολικών, ενώ δεν είναι. Επιχειρήσεων που αντικρίζουν ένα χειμώνα να μπαίνει, χωρίς προοπτικές πραγματικής ανάγκαμψης και χωρίς να τελειώνει αυτή η ιστερία. Επιτρέψτε μου, ενδεχομένως να είναι υπερβολή, αλλά νομίζω περιγράφει αυτό που συμβαίνει κατά καιρούς. Όταν τα κρούσματα πάνε 20-25, ξεκινά μια κοινωνική, με τη βοήθεια και κάποιων ειδικών κατά καιρούς, όταν ανοίγει, μην ανοίγετε ανοίγει η οικονομία, είναι αναμενόμενο, είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποια αύξηση των κρουσμάτων. Τα έχουμε μπει με λόγο απόλυτα καθαρό τσεκουράτο. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, ο Υπουργός μας της Υγείας είπε ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Αυτός ο χρόνος παρασχέθηκε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα από το γενικό πληθυσμό και από τις επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκαν υποδομές, έχουμε γύρω στις 140 ή 150 μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο μέγιστος αριθμός που είχαμε στην κορύφωση της κρίσης συμπολίτες μας που να τη χάνουν θεραπεία σε τέτοιες μονάδες, αν θυμάμαι καλά, ήταν 12. Αυτή τη στιγμή είναι ένας συμπολίτης μας. Ακόμα και ένας είναι πολλής, δεν διαφωνώ. Όμως, δεν είναι παράπλευρη απώλεια. Όχι, πουδενή. Όμως, εκείνον το οποίο είπε με λόγο σαφήν η πολιτεία και η ΟΕΦ συμφώνησε πλήρως, είναι ότι δεν είναι ένας ζυγός με ένα σκέλος μόνο. Είναι μια ζυγαριά στην οποία η προσπάθεια για να ισοσκελίζει είναι ατέρμονη, είναι αέναη. Θα πρέπει όλοι εμείς που συμμετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων ή στην εισηγήση για λήψη των αποφάσεων, να βεβαιωνούμαστε ότι το σκέλος της δημόσιας υγείας ισοσκελίζει το σκέλος της εθνικής οικονομίας. Δεν μπορεί, επειδή αυξήθηκαν και γίναν 25 τα κρούσματα, να κλείνω ολόκληρη πόλη, κατά τη γνώμη μου. Με αποφάσεις οι οποίες δημιούργησαν, αν δείτε τα accounts, επειδή εμείς τα βλέπουμε, των επιχειρήσεων, όχι μόνο από μήνα σε μήνα, αλλά από μέρα σε μέρα. Αυτό που έγινε στη Λεμεσό μας το είπε και ο κύριος Νικολαίδης. Ποιος είναι ο κύριος Νικολαίδης, δεν ξέρω. Ο δήμαρχος μας, μάλιστα. Λοιπόν, οι επιπτώσεις ήταν βαρύτατες για τη Λεμεσό, αλλά ήταν εξίσου αισθητές σε όλη την Κύπρο. Ναι. Διότι δημιουργεί ψυχολογία. Ναι. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, αν αναμένει, γιατί τα λέω, όχι για να ασκήσω κριτική οποιοδήποτε, αυτό δεν είναι της ώρας. Αυτά θα τα πούμε, θα κάνουμε την αυτοκριτική. Η ΟΕΦ κάνει πρώτα αυτοκριτική και μετά ετεροκριτική. Γιατί τα λέω. Ναι, εγώ θέλω να μου απαντήσετε όμως αν θα στηριχθούν αυτή την φορά επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Διότι όποιος άνθρωπος θέλει να είναι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό του και μετά με τους υπόλοιπους, δεν μπορεί να αναμένει ότι με αυτές τις συνθήκες, όπου τα κρούσματα γίνονται 25, παραλύει η οικονομία, ότι ζούμε σε περιβάλλον το οποίο μπορεί να προγραμματίσει έστω και μισός επιχειρηματίας με έναν υπάλληλο, όχι με 1.000, 2.000 και 3.000, το υπόλοιπο του έτους ή ακόμα δυστυχώς και τους μήνες που έρχονται από το 2021 μέχρι τουλάχιστον να μπουν οι ανοιξιάτικοι μήνες. Βάζετε μια ανωτελεία. Αυτά τα δεδομένα δεν είναι φυσιολογικά για να μιλά οποιοδήποτε και να λέει ότι επιστρέψαμε σε οικονομική δραστηριότητα, όταν έναν περιστατικό μπορεί να σου τα ισοπεδώσει όλα. Και έφερα το παράδειγμα της Λεμεσού.
το οποίο... Ωραία. Να βάλουμε μια άνω τελεία. Κύριε Μάτσο.